Παρουσία του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και του Επιτελείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε σήμερα στο Ρέθυμνο η παρουσίαση της νέας πρότασης της κυβέρνησης που ονομάζεται το καλάθι των προϊόντων και όπως ανέφερε ο Γιώργος Παπανδρέου, η πρόταση αυτή μπορεί να κάνει την κρίση ευκαιρία και η γεωργία να καταστεί ανταγωνιστική, βιώσιμη και ποιοτική με απότερο στόχο την υποκατάσταση της εισαγωγής αγροτικών προϊόντων που σήμερα ανέρχεται σε 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο με την παράλληλη η αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων που μπορούν, όπως είπε, να συμβάλλουν καθοριστικά στην επανεκκίνηση της χώρας. Το βάρος μας στο επόμενο χρονικό διάστημα το ρίχνουμε σε αυτές τις αλλαγές. Να σπάσουμε τα φέουδα, να αξιοποιήσουμε το κράτος σωστά, ώστε και ειδικά ο χώρος της γεωργίας για τον οποίο μιλάμε σήμερα να αναδειχθεί, διότι είναι ζωτικός. Ζωτικός για το μέλλον της πατρίδας μας. Και πολλοί μιλούν και λένε ότι φθήνει η γεωργία. Μπορεί να φθήνει διότι δεν την έχουμε αξιοποιήσει, οργανώσει σωστά. Αλλά έχει μέλλον. Και όχι μόνο έχει μέλλον, αλλά είναι κομβικός ο τομέας της γεωργίας και της κτηνοτροφίας για το μέλλον της Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν προϊόντα ελαιοκομείας, τυροκομικά, ίνος και θερμοκήπια, προϊόντα που θα έχουν τη δική τους ταυτότητα και το πρώτο βήμα θα είναι η πιστοποίηση με την εφαρμοσμένη έρευνα και την επαγγελματική κατάρτιση, η τυποποίηση, η εμπορία και η προώθηση των προϊόντων αυτών. Στον αγώνα αυτό την επίτευξη του στόχου επιβάλλει το συμφέρον της εθνικής μας οικονομίας, που δεν μπορεί άλλο να πληρώνει το έλλειμμα στο ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή να πληρώνει, ακούστε, 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγές. 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων σε ένα χρόνο, κάθε χρόνο. Ενώ η Ελλάδα έχει τη δύναμη να θρέψει όλους τους Έλληνες με δικά μας άριστα αγαθά, αγαθά της γης και να καταναλώνει αντίθετα σήμερα, δυστυχώς, εισαγόμενα πολλές φορές δεύτερης σειράς προϊόντα. Εμείς διαλέγουμε για κάθε περιφέρεια της χώρας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ένα, όπως το λέμε, καλάθι προϊόντων, που είναι αυτά τα προϊόντα που μπορούν να αποτελέσουν την εμπροστοφυλακή της αγροτικής ανάπτυξης και βλέπουμε πώς αυτά τα προϊόντα πρόκειται να πάνε να υποστηριχτούν σε ό,τι αφορά και τις τρεις, έτσι αν θέλετε, διαστάσεις της πολιτικής της ανάπτυξης, δηλαδή παραγωγή πιστοποίηση, τυποποίηση μεταποίηση, εμπορία, προώθηση, εξαγωγές και προβολή. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής, επίσης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, ο οποίος περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τα αγροτικά προϊόντα, αλλά και μέσω του ΕΤΕΑΝ, που αντικατέστησε το πρώην ΤΕΠΜΕ, όπου με χαμηλό το καδάνιο θα διευκολύνει και θα ενισχύει τους παραγωγούς. Αυτό το καλάθι, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να περιέχει κάποιες ομάδες προϊόντων. Τα πρώτα από αυτά είναι η αιχμή του δόρατος, δηλαδή αυτά που αφορούν την ανάπτυξη και τον εξαγωγικό προσανατολισμό της κάθε περιφέρειας. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Κώστας Σκανδαλίδης μίλησαν για την επιτακτική ανάγκη οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι της χώρας να επιστρέψουν στα χωράφια και όχι στα γραφεία του Υπουργείου και των Δήμων όπως είναι μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι είναι απαραίτητη η ριζική αλλαγή του Υπουργείου με την συγκρότηση των δομών σύμφωνα με τον Καλλικράτη. Από εδώ, από το Ρέθυμνο, από την περιφέρεια της Κρήτης ξεκινούμε μια μεγάλη προσπάθεια. Μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να καταστήσουμε την ελληνική γεωργία ανταγωνιστική, βιώσιμη, οικολογικά προσανατολισμένη, σε τροχιά δυναμικής, ποιοτικής και πράσινης ανάπτυξης, παραγωγής πλούτου και βεβαίως μαζί με τον πλούτο ευημερίας και δουλειές για πολύ κόσμο. Η επένδυση πρέπει να γίνει σε ένα τρίπτυχο, την ποιότητα, την ταυτότητα και την εγχωρία. Με αυτόν τον τρόπο τα ελληνικά προϊόντα θα μπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικά και εκεί που έχουμε τη δυνατότητα του πλεονάσματος, να μπορέσουν να μπουν σε ξένες αγορές. Τέλος, ειδική αναφορά έγινε στους 6.500 συνεταιρισμούς της χώρας που όπως υπόθηκε είναι κατακερματισμένοι, ενώ ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ενιαίες ομάδες παραγωγών, μία για κάθε μικρό προϊόν.